Ε, όλοι βάζουν κόκκινες γραμμές εδώ. Εγώ έχω να ισορροπήσω μεταξύ τριών παραγόντων. Πρώτον, μεταξύ των ε, με, με σεβασμό στο ότι είναι μια τρικομαντική κυβέρνηση, άρα όλοι έχουν άποψη. Ο, ο Πρωθυπουργό βεβαίω πρώτο, αλλά και οι άλλοι δύο αρχηγοί κομμάτων και τα επιτελεία του και κάθομαι με νυφαλιότητα και με προσοχή και ακούω τι λένε. Δεύτερον, ε, την Τρόικα, οι οποίοι είναι οι δανειστέ μα και οι οποίοι έχουν και αυτοί τι απαιτήσει προκειμένου να εκταμιεύσουν. Και τρίτον. Τη συνείδησή μου και τον όρκο που έχω δώσει ω Υπουργό Οικονομικών και ω μέλο μια κυβέρνηση που πρέπει να πετύχει. Ε, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο καθήκον αυτό. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα, εκ του αποτελέσματο, φαίνεται ότι το, το έχουμε πετύχει. Θα συνεχίσουμε να ε, βαδίζουμε προ το δρόμο αυτό. Αλλά όταν λέτε τα κόμματα βάζουν κόκκινε γραμμέ, στην προηγούμενη συνάντηση τη ε, Παρασκευή, όταν μου είπαν ότι δεν μα αρέσει αυτό, θέλουμε άλλα. Ωραία, λέω, εσείς, λέω, στον ακόμα τι θέλετε. Το ένα ακόμα μου πρότεινε να μπει ένας φόρος επιτιδεύματος 2.000 ευρώ σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λέω, από το καφενείο του χωριού και στο γιατρό στο, στο, στο Κολονάκι, δεν πήρα απάντηση. Το ένα άλλο κόμμα μου είπε ότι να πάνε όλα τα εισοδήματα στην, στην κλίμακα. Λέω και οι φόροι των, των καταθέσεων και τα αγροτικά εισοδήματα το σκέφτηκαν. Ένα τρίτο κόμμα μου είπε ότι να κάνει εκτό φόρου σε νέου επιχειρηματίε, να μην ξεκινήσει από τόσο. Ωραία, παιδιά, λέω, αυτό κοστίζει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Τα έχουμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτέ τι προτάσει, εγώ, αναγκάζω, εγώ αναγκάζομαι ε, να βρω λύσει, ε, διότι αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε ω κόρνο φθαλμού είναι τη νέα αξιοπιστία που έχουμε πετύχει. Μην ξεχνάτε ότι όταν πήγα στο Eurogroup τον Ιούλιο, με κοιτάζαν όλοι με καχυποψία. Πάλι ένα καινούριο Υπουργό Οικονομικών πάλι θα μα πει ε, ότι δεν γίνεται το ένα, δεν, δεν γίνεται το άλλο. Εν τω μεταξύ, από τα προαπαιτούμενα που είχαμε ήδη ψηφίσει, ε, είχαμε κάνει μόνο το 20% τότε. Άρα υπήρχε μια πολύ μεγάλη καχυποψία. Στου τέσσερι μήνε που με μεσολάβησαν και μετά από πάρα πολύ σκληρή δουλειά και με σκληρή διαπραγμάτευση, πετύχαμε όλου του στόχου που είχαμε βάλει πάνω στο, στο τραπέζι. Η Ελλάδα πέτυχε ε, να. Ε, να υλοποιήσει όλες, όλα τα προαπαιτούμενα και φτάσαμε στο σημείο να λαμβάνουμε συγχαρητήρια όχι μόνο από τους φίλους, αλλά και από τους υπουργού που παραδοσιακά είχαν μια, ας μου εχθρική στάση απέναντι μας. Το, το... Ε, αυτό εγώ θα το διαφυλάξω σκόριο θαλμού. Δεν πρόκειται ε, να είμαι αυτός ο οποίος στο Eurogroup θα βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά ή το φίδι από την τρύπα και στην Ελλάδα θα κάνει άλλα από ό,τι υπόσχεται εκεί. Όχι εγώ.